Καλώς ήρθατε στο γατόσπιτο, εδώ που θα βρίσκετε πάντα συμβουλές υγείας και ευτυχίας για τις γατούλες σας. Υπενθυμίζω ότι η μέρα και η ώρα που ανεβάζω βίντεο έχει αλλάξει, είναι πια Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και πολλές φορές έχω ακούσει ιστορίες για γατούλες που φοβούνται πάρα πολύ, που ακούνε έναν ήχο και αμέσως πάνε και κρύβονται, που περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους κάτω από κρεβάτια και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω βιώσει και εγώ καταστάσεις του να μπαίνω σε ένα σπίτι και με το που μπαίνω οι γάτες του σπιτιού να εξαφανίζονται και να μην τις βλέπω καθόλου τη διάρκεια της επίσκεψής μου. Αν όση ώρα τα λέω αυτά εσείς έχετε στο μυαλό σας τη γατούλα σας, τότε αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Όταν μια γάτα είναι τόσο φοβική, η πρώτη μου σκέψη είναι ότι δεν νιώθει οικεία και άνετα στο χώρο της. Δεν εμπιστεύεται το περιβάλλον της και φυσικά ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Ένα από τα βασικότερα πράγματα που λέω και ξαναλέω σε όλα μου τα βίντεο είναι η γατοποίηση του χώρου. Το ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να το ακούτε, αλλά δεν γίνεται να έχουμε γάτα μέσα στο σπίτι και να μην έχουμε γατοποιήσει το χώρο μας, να μην της έχουμε δώσει πρόσβαση σε ψηλά σημεία που μπορεί να ανεβαίνει και να επιβλέπει. Μέρη που μπορεί να τα οικειοποιηθεί, να τα νιώθει δικά της, να αφήσει πάνω του στη μυρωδιά της. Ειδικά λοιπόν όταν έχουμε μια γάτα που φοβάται, είναι πολύ σημαντικό να της δώσουμε τέτοια μέρη, όπου μπορούμε στη συνέχεια να την οδηγήσουμε στο να τα εξερευνήσει. Ας πούμε τώρα ότι έχουμε ήδη τέτοια μέρη. Πώς θα κάνουμε τη γατούλα μας αυτή τη φοβική να αρχίσει να τα χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί αυτό το ραφάκι, να χρησιμοποιεί αυτό το καινούριο γατόδεντρο. Το κλειδί είναι να πιέζουμε σιγά σιγά τα όρια της γάτας μας. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που φοβάται η γάτα μας και πού νιώθει ασφαλής. Δεν μπορεί να βγει από τη γωνία του καναπέ. Δεν μπορεί να βγει από ένα δωμάτιο. Ας πούμε ότι η γάτα μας θεωρεί ότι το κάτω μέρος του κρεβατιού είναι ιδανικό για να κρυφτεί όταν φοβάται. Αντί να την καθησυχάζουμε και να λέμε ότι okay, θα πάρει το χρόνο της και κάποια στιγμή θα βγει, πρέπει σιγά σιγά να πιέζουμε τα όρια της, έτσι ώστε να της δείξουμε ότι το να βγει κάτω από το κρεβάτι δεν είναι τρομακτικό, ίσα ίσα είναι τέλειο. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε με την απευαισθητοποίηση και τον εγκληματισμό. Έχω αναφερθεί σε αυτές τις έννοιες στο παρελθόν. Τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Δύο εργαλεία έχουμε στην κατοχή μας. Το παιχνίδι και το φαγητό. Ξεκινάμε με το να προσπαθήσουμε να παίξουμε με τη γάτα μας και να την οδηγήσουμε έξω από το χώρο που νιώθει ασφαλής, πιέζοντας σιγά σιγά τα όρια που έχει θέσει η ίδια και κάνοντας να νιώσει αυτοπεποίθηση έξω από αυτό τον χώρο. Όταν δούμε ότι η γάτα αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνεται από το σημείο που θεωρεί ασφαλές, τότε δίνουμε λιχουδιά. Παιχνίδι και φαγητό πάνε μαζί, είναι στο ένστικτο της γάτας μας, οπότε χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο σε συνδυασμό, είναι πιο εύκολο να μάθουμε στη γάτα μας ότι μέρα με τη μέρα και με την πάροδο του χρόνου, το περιβάλλον έξω από το σημείο αυτό δεν είναι μόνο ασφαλές, αλλά της δίνει και μία μορφή ικανοποίησης. Στόχος μας λοιπόν εδώ είναι να μεταφέρουμε τη γάτα μας, να την κάνουμε να πάει στην ευρύτερη περιοχή του σπιτιού, να φύγει δηλαδή από το σημείο αυτό που πάει και κρύβεται. Αυτό γίνεται φυσικά σταδιακά και μεθοδικά, όπως λέω πάντα. Και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο και υπομονή. Ας πούμε τώρα ότι η γάτα σας φοβάται τους ανθρώπους που μπαίνουν στο σπίτι. Αυτό συνήθως σημαίνει όταν η γατούλα δεν είχε συναναστροφές με διαφορετικούς ανθρώπους όταν βρισκόταν στο στάδιο της ανάπτυξής της, όταν ήταν δηλαδή περίπου 2 με 9 εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση πάλι το παιχνίδι και οι λιχουδιές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ το κλειδί είναι να περιμένουμε τη γάτα να πεινάσει, να έρθει δηλαδή η ώρα της να φάει και τη λιχουδιά να την προσφέρει ο άνθρωπος που θέλουμε να συστήσουμε στη γάτα μας και που η γάτα μας φυσικά φοβάται. Κάθε φορά που θα ξεπερνάει η γάτα κάποιο όριο του φόβου της και θα έρχεται λίγο πιο κοντά, τότε θα παίρνει τη λιχουδιά. Πολύ προσοχή στη γλώσσα του σώματος του ανθρώπου που θέλουμε να συστήσουμε στη γάτα μας. Όπως έχω πει και στο βίντεο πώς να κάνουμε μια γάτα να μας συμπαθήσει. Δεν πηγαίνουμε πάνω από τη γάτα, δεν εισβάλλουμε στο χώρο της, θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς θα την προσεγγίσουμε. Οπότε πηγαίνετε να δείτε εκείνο το βίντεο και λέτε μετά σε αυτό το βίντεο. Έτσι λοιπόν και σιγά σιγά η γάτα συσχετίζει τον άνθρωπο αυτό με κάτι θετικό, με το φαγητό, τη λιχουδιά δηλαδή και φυσικά στο παιχνίδι όταν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Προσοχή, οι λιχουδιές και το παιχνίδι θα πρέπει να προσφέρονται μόνο από αυτό το άτομο. Εμείς σταματάμε να δίνουμε λιχουδιές, σταματάμε να παίζουμε με τη γάτα. Πρέπει το παιχνίδι και η προσφορά της τροφής θα πρέπει να γίνεται μόνο από τον καινούριο άνθρωπο που θέλουμε να γνωρίσουμε στη γάτα μας. Και τέλος, θέλω να αναφερθώ για άλλη μια φορά στο σύστημα Όχι Ναι, που έχω ξανααναφέρει σε άλλο βίντεο και είναι ένα σύστημα που εδώ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η γάτα μας πάει και κρύβεται κάτω από το κρεβάτι, όπως προείπα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκλείσουμε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό.
όπως μπορούμε με όποιον τρόπο θα αποκλείσουμε το σημείο έτσι ώστε να μην μπορεί η γάτα να απενακριφθεί εκεί, αλλά θα της δώσουμε μία εναλλακτική επιλογή, ένα μαξιλαράκι για παράδειγμα δίπλα σε αυτό το σημείο ή ένα κλειστό σπιτάκι, έτσι ώστε να μπορεί να πάει εκεί αντί κάτω από το κρεβάτι. Είναι κάτι που μπορεί να νιώσει ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να το ελέγξουμε. Και τι εννοώ να το ελέγξουμε? Στο επόμενο βήμα που θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε το όριο της γάτας μας, αυτό το μαξιλαράκι ή το σπιτάκι θα πάει λίγο πιο μακριά από το μέρος που αρχικά κρυβόταν η γάτα. Έτσι και πάλι σιγά σιγά πιέζουμε αυτό το όριο και την κάνουμε να απομακρύνεται από το σημείο που αρχικά ένιωθε ασφάλεια και μεταφέρουμε αυτό το σημείο κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν την οθούμε περισσότερο στο χώρο τον ευρύτερο του σπιτιού. Προσπαθούμε δηλαδή να την κάνουμε να νιώσει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, ταυτόχρονα με το παιχνίδι, ταυτόχρονα με την ανταμοιβή με λιχουδιά. Όλες οι γάτες φυσικά έχουν ένα safe space, κάπου που νιώθουν ασφάλεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην πιο σκοτεινή γωνία του σπιτιού. Πρέπει λοιπόν αυτό το safe space να βρίσκεται εκεί έξω. Να μην χρειάζεται η γάτα να γίνει μικρή και να κρυφτεί για να νιώσει ασφάλεια. Μπορεί κάλλιστα να ανέβει σε ένα ψηλό ραφάκι που του έχετε φτιάξει και να παρατηρήσει από εκεί αυτό που μπορεί να την τρομάζει. Και αυτός είναι ο στόχος μας, να αποφεύγουμε δηλαδή το να κρύβεται, το να εξαφανίζεται, το να μαζεύεται. Δεν λέω ότι μπορεί να μην το ξανακάνει, σίγουρα όλες οι γάτες πάνε και κρύβονται σε κάποια στιγμή στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον όταν θα ανέβει σε αυτό το ραφάκι ψηλά ή σε αυτό το γατόδεντρο, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι γενικά φοβισμένη. Μπορεί να τρόμαξε, αλλά δεν φοβάται. Όλα αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν να έχετε υπομονή και επιμονή με τις γατούλες σας. Φανταστείτε τις σαν ένα παιδί, όπως όταν στέλνετε οι γονείς το παιδί σας πρώτη φορά στο παιδικό σταθμό, σίγουρα θα νιώθετε ότι δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, αλλά ξέρετε ότι όταν κοινωνικοποιηθεί το παιδί σας, σίγουρα πολλά καλά πράγματα συμβούν. Έτσι είναι και με τις γάτες. Σιγά σιγά πιέζουμε τα όρια της γάτας μας, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε. Ακόμα και οι πιο φοβικές γάτες μπορούν να ανθίσουν μέσα σε ένα σπίτι. Οπότε επιτρέψτε στη γάτα σας να ανθίσει και εκείνη με το δικό της τρόπο μέσα στο χώρο σας και θα με θυμηθείτε όταν η γάτα αυτή αποκτήσει αυτοπεποίθηση και σιγουριά μέσα στο χώρο, θα είστε κι εσείς πιο χαρούμενοι και δεν θα στενοχωριέστε που θα την βλέπετε να κρύβεται κάτω από το κρεβάτι ή στην πιο σκοτεινή γωνία του σπιτιού σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, όπως λέω πάντα. Κάντε subscribe στο λογαριασμό αν σας ενδιαφέρει. Πατήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Κάντε ένα share με κάποιον που μπορεί να έχει μια φοβική γάτα και θέλετε να του δείξετε πώς μπορεί να την κάνει να ανθίσει, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!